Γεια σας! Στο 18ο μάθημά μας θα σας δείξω πώς κάνουμε σωστά το τετράγωνο της γιαγιάς. Θα πάρετε την κλωστή σας, ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό σας, θα τον ευγάλετε, θα βάλετε μέσα στο βελονάκι, θα τραβήξετε την κλωστή και στη συνέχεια θα κάνετε 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρετε κλωστή, θα μπείτε μέσα στο μαγικό σας κύκλο, θα τραβήξετε και θα κάνετε ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή ξανά μέσα στο μαγικό μου κύκλο, τραβάω, κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή, μπαίνω ξανά μέσα στο μαγικό μου κύκλο να κάνω 3 ποδαράκια. 1, 2 και άλλο ένα 3. 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή ξανά μέσα στο μαγικό μου κύκλο ώστε να κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή ξανά μέσα, 2 και άλλο ένα 3 ποδαράκια. 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή ακριβώς εδώ μέσα στο μαγικό μου κύκλο, 3 ποδαράκια. 1, 2 και άλλο ένα 3. Τώρα, τραβάω τη μικρή μου την κλωστή πάρα πολύ σφιχτά, να κλείσω το μαγικό μου κύκλο, αλλά δεν την κόβω ποτέ, γιατί θα την περάσω μέσα. Κάνω μία αλυσίδα, παίρνω κλωστή 1, 2, 3. Στην τρίτη μου αλυσίδα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και τώρα θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 3 μου θηλιές μαζί, κάνοντας μισό ποδαράκι. Συνεχίζω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, παίρνω κλωστή μέσα εδώ στην τρυπίτσα, 1 ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, τις άλλες 2. Μία αλυσίδα, η αλυσίδα που κάνω είναι ότι αφαιρώ το κάτω ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή ακριβώς εδώ δίπλα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. 2 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ ακριβώς δίπλα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, πάλι άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, το άλλο ποδαράκι το πατάω επάνω στο ποδαράκι μου. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω αυτό το ποδαράκι, θα πάω εδώ δίπλα και θα κάνω ποδαράκι. Ένα, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω 2 ποδαράκια και ένα 2. 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα. 1, θα πάρω κλωστή επάνω εδώ άλλο ένα, μέσα θα κάνω και το υπόλοιπο και εμείς θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος για να δείτε ολοκληρωμένο το τετράγωνο της γιαγιάς.